Τώρα θυμήθηκα ένα ανέκδοτο, το οποίο όμως θα σας το πω, γιατί και το χιούμορ στη ζωή μας είναι αναγκαίο για αυτό το φοβερό κράτος. Λοιπόν, ήταν ένας χωροφύλακας από το χωριό του φίλου μου από τη Φλωριάδα, του Βάλτου, και επειδή ήταν καλός άνθρωπος, δεν έγραφε κανέναν, καμία παρανομία, και του αναγκάστηκαν, γιατί αφού δεν έγραφε και δεν εισέπρατε εκεί πέρα, τον έστειλα στη Θράκη. Εκεί έκανε κάθε χρόνο αίτηση να γυρίσει πίσω. Μετά από 15 χρόνια ένας διοικητής του λέει, δείτε τους φακέλους, λέει, αυτός ο άνθρωπος παιδί μου 15 χρόνια ζητάει να γυρίσει πίσω, κανένας δεν τον έχει προσέξει. Τον φώναξε, του λέει, θα σε στείλω μέχρι Θεσσαλονίκη τώρα και αν δείξει ενδιαφέρον για την υπηρεσία, αλλιώς δεν πας την πατρίδα σου. Ο άνθρωπος μαύρισε το μάτι του από εξορία, λέει λοιπόν, παίρνει τον μπλοκ, βγαίνει έξω, βλέπει έναν άνθρωπο να κοιτάει μια βιτρίνα, τον αρπάζει, αμέσως του λέει τα στοιχεία σου, τι έκανα, λέει. Τι έκανες, δεν σε βλέπω εδώ, λέει, γούλωσε στο μάτι και κοιτάς την βιτρίνα. Μα κύριε, σας παρακαλώ, λέει, τι είναι παρακαλώ, δώσε μου τα στοιχεία σου. Τον έγραψε. Προχωράει λοιπόν μπροστά, πήγαινε μπροστά του ένας κύριος, ήταν μεσημέρι, λοιπόν, κράταγε μια εφημερίδα και μονολογούσε και λέει κάποια στιγμή κάτι διάβασε και άρε το κολοκράτος να μου. Πετάγεται αυτός τον αρπάζει, αυτόφορο λέει, 6,5 χαρά του κράτους. Πάνε λοιπόν στο δικαστήριο, στο αυτόφορο και ο άνθρωπος τι να πει τώρα, κατηγορούμενος βρέθηκε από πουθενά. Σήκω πάνω κατηγορούμενο, του λέει ο δικαστής, λέει εδώ λέει καταγγείλαση για 6,5 χαρά του κράτους, είπε στο κράτος, το ελληνικό κολοκράτος. Όχι λέει κύριε Πρόεδρε, για όνομα του Θεού λέει. Εγώ λέει, πονηρός κι αυτός, δεν εννοούσα την Ελλάδα, λέει, την Τουρκία εννοούσα. Οπότε πετάγεται ο χωροφύλακας, λέει, ψάχνετε κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω εγώ, λέει, ποιο είναι το κολοκράτος.